Καλημέρα, Ανδρέα. Περιοχή Βορείου Πόλου, εδώ στο Καϊμακλή, ένα από τα κριτικότερα σημεία τη Λευκοσία. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον κοινοτάρχη του Καϊμακλίου, τον κύριο Κυριάκο Παπαγιάννη, το οποίο και καλώς ορίζουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ για που είστε εδώ μαζί μα. Και είμαστε και με το ένα κάτοικο τη περιοχή, τον Χαράλαμπο Καπετάνιο. Βρισκόμαστε στην οικία του Αντρέα. Σε ένα σημείο που πιο πέρα δεν υπάρχει. Πιο πέρα είναι η νεκρή ζώνη. Και θα δούμε εδώ μαζί με του δύο μα καλεσμένου τι ακριβώ έγινε χθε βράδυ. Αλλά να αρχίσουμε με το τοπογραφικό. Με τη βοήθεια του Πανίκου του Αντρονίκου να εξηγήσουμε πρώτα στον κόσμο πού ακριβώ είμαστε και τι βλέπουμε απέναντί μα. Καταρχά, το περιοχή εκεί κάτω πια είναι. Η περιοχή προ τα κάτω είναι η ομορφίδα. Πίσω από τα, από τα χτίρια. Είμαστε προ τα πάνω. Η το δίκομο ακριβώ κάτω από τη σημεία είναι το χωριό Χαμίτ Μάντρε, όπω ονομαζόταν πριν από την εισβολή, και μέχρι σήμερα. Και μετά τη σημεία δεξιά, όπω είναι το σημείο που χτες, έγινε η έκρηξη χτε, είναι το χωριό Βουνό. Αν δείτε από τη σημεία κάτω τα σπίτια, στο σημείο που τελειώνουν περίπου τα σπίτια, όσον και να φαίνεται δεν ξέρουμε πού ήταν η φωτιά. Με γυμνομάτι φαίνεται και εκεί τα καμένα. Δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να το εντοπίσει ακριβώ το σημείο. Λοιπόν, ε, να δούμε τι ακριβώ βιώσατε και ζήσατε εσεί χθε βράδυ. Αν περίλαψε μα λίγο. Ε, γύρω σε μια παρά, ακούσατε την, την έκρηξη. Εντάξει, ήταν, 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 ήταν αρκετά εντονή. Όμω λόγω του αέρα, ο αέρα συγκινητών προ τα νότια, ήταν τόσο τραγικό. Επειδή είναι κάτι ένα συχνό φαινόμενο να ακούμε εκρήξεις στην περιοχή προ τα κάτω. Η διαφορετικότητα ποια ήταν αυτή τη φορά. Ναι. Ε, ήταν έντονη και ήταν συνεχιζόμενη. Και έτσι έφτυγα έξω να δω τι γίνεται. Εντάξει, λόγω του ότι ήταν νύχτα, έφαινεται κάτι το ιδιαίτερο. Μετά όμω ήρθε η μυρωδιά τη φωτιά. Mm. Και πήγαμε στην περιοχή να δω τι γίνεται. Και κοίταξα ξανά προσεκτικά και έφτυγα η φωτιά στο σημείο που σα έδειξα προηγουμένω η οποία φωτιά αντιλαμβανόμαστε λεπτό με το λεπτό. μεγάλη, διότι φαίνεται που με γυμνό μάτι και από την απόσταση που είμαστε εδώ, φαίνεται αρκετά μεγάλη, αρκετά μεγάλη η φωτιά για να φαίνεται σε δουν την απόσταση. Φαντασίω τα σπίτια, μόλις που φαίνονται, φωτιά φαίνεται πολλά έντονα. Μάλιστα. Επιστρέφω αμέσω, ε, κύριε Παπαγιάννη. Ε, Πώ το βιώσατε εσεί ε, χθε βράδυ, ε, Εγώ προσωπικά εντάξει δεν άκουσα κάτι. Ε, διότι ήταν μετά τα μεσάνυχτα μου. Αλλά ο κόσμο το πρωί ήταν ανήσυχο, ρωτούσε τι ήταν, τι γίνεται. Άλλο άκουσε ένα πουηδόν, άλλο άκουσε ένα θόρυβο. Ε, γενικά ανησύχησε ο κόσμο. Και γενικά σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά. Αντιλαμβανόμαστε ότι εάν ισχύουν ένα από τα δύο σενάρια που ακούσαμε, πόσο επικίνδυνο είναι για την περιοχή. Κοίταξε, επικίνδυνο για την περιοχή σίγουρα είναι, διότι αν πιάμε ευθεία από εδώ, θα είναι 4 με 5 χιλιόμετρα ευθεία. Διότι η Λευκοσία με μπαίνει δάχτυρο, τόσο κοντά. Mm -hmm. Ούτω ώστε, δηλαδή, εάν ο πύραυλο, αν είναι η πύραυλο όπω λένε, αν παρεξέκλεινε με περίπου μερικά χιλιοστά που, που έφυγε, ίσω να θυμούσαμε θύματα σήμερα. Mm -hmm. ε, εντάξει, ο κόσμο ε, τώρα επανήλθε στην ηρεμία. Ε, Όπω λέει ο Χαράραμπο, είναι συνήθε φαινόμενο στο Καϊμακλίν να ακούμε πυροβολισμού να ακούμε θορύβου. Όχι σε τέτοια ώρα όμω, φαντάζομαι. σίγουρα. Εντάξει, ήταν, κάτι ήταν ισχυρό. Επιστρέφω στον Χαραλαμπό, λοιπόν. Εγώ χθε βράδυ που το άκουσα από την Αρθούπολη, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι είναι κοντά και το παράνομο αεροδρόμιο τη Τύμπου. Ακριβώ, Γιώργο μου, ναι, <Έκλυμίσαι> τα αεροπλάνα μπορούν από όλα. Και στο BNR, στο έλα, περνούν πού το σημείο εδώ, πάνω από το σπίτι, πολλέ φορέ τα χαμηλά. Και για να πούμε το αεροδρόμιο ε, είναι κάπου εκεί πίσω, έτσι. Είναι προς τα κάτω αεροδρόμιο. Και η γραμμή που... Η γραμμή για... που χρησιμοποιούν είναι τούτη εδώ. Με κατεύθυνση <συμήνων> προ Τουρκία. Με κατεύθυνση <συμήν> ε, κατεύθυν, σύνως περνούν στο σημείο πάνω από τη σημαία <συμήν> ή και πάνω από το σπίτι. <συμήν> ε, εντάξει, είτε πανω σκέψη είναι η ώρα μόλις γιατί φωτιά σκέφτηκα λίγο πράγμα αεροπλάνο. Επιβατικό. Γιατί το πιο συνηθισμένο νυχτερνές πτήσεις έχουν συνέχεια, συνέχεια μέχρι το πρωί και τα ε, ε, το, ωράριο το του δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να είναι. Ε, επίσης, εντάξει, τον τελευταίο καιρό παρατηρήσαμε και νυχτερινές in πτήσεις με ελικόπτερα. Δεν ξέρω ποιο ήταν και γιατί. Πάλε να με πει ο νους μου. Ενδεχομένως του τουρκικού στρατού. Στρατούς, ίσως, 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 ναι. Λοιπόν, ε ε εδώ ακριβώς ε, στο σημείο, λοιπόν, τώρα ο κόσμος ήρεμα, εντάξει όλα εδώ. Ο κόσμος τώρα είναι ήρεμος. Ε, ε, Συνεχίζει ε, ε, τη ζωή του το Καϊμακλή. Ε, Αστιαβόμενοι ε, να πούμε ότι ε, εδώ η περιοχή Καϊμακλή Σαν να είμαστε στην περιοχή Μακέζη. Mm -hmm. Κάθε λίγο και λιγάκι τα αεροπλάνα πάνε, έρχονται. Mm -hmm. Αυτά είναι. Λοιπόν, Αντρέα, σα δείξαμε όσο μπορούσαμε το σημείο εδώ μαζί με τον Χαράλαμπο και μαζί με τον κύριο Κυριάκο να δούμε πώ το βίωσαν. Θα είμαστε και εσεί συνέχεια κοντά σα. Θα πάμε εκεί σε ένα καφενείο στην περιοχή του Κανακλείου Κομα που θα βρούμε του άλλου κατοίκου οι οποίοι το έζησαν και αυτοί χθε βράδυ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.